Good morning. Good morning. Hi. Welcome. Ώρα 10 το πρωί. Οι πρώτοι για φέτος επιβάτες διεθνών πτήσεων καταφθάνουν στο αεροδρόμιο των Χανίων, δίνοντας το σήμα για την εκκίνηση της συρρυκνωμένης τουριστικής σεζόν στην εποχή του κορονοϊού. Πρεμιέρα έκανε πτήση της Ryanair από την πρωτεύουσα της Λιθουανίας με 164 επιβάτες. Και στη Λιθουανία και στην Ελλάδα, αν δεις τα νούμερα αναφορικά με τον κορονοϊό, είναι πολύ καλά. Και τα κρούσματα και οι μολύνσεις και όλα είναι σε καλά επίπεδα. Όλοι είμαστε λίγο προβληματισμένοι, αλλά χρειαζόμαστε και τον τουρισμό και τις διακοπές. Τουλάχιστον 3 εβδομάδες θα μείνουμε στο νησί. Όχι, δεν φοβόμαστε τον κορονοϊό. Στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα, οι πρώτοι κιόλας τουρίστες του φετινού αλλιώτικου καλοκαιριού εξήγησαν πως την επιλογή τους να έρθουν στην Κρήτη και μάλιστα στην πρεμιέρα της επανέναρξης των πτήσεων τσάρτερ μέτρησε το πώς η χώρα αντιμετώπισε την πρωτοφανή πρόκληση της πανδημίας. Στο αεροδρόμιο Δασκαλογιάννης θα διενεργούνται κάθε μέρα 275 τεστ και η αρχή έγινε από το πρώτο κιόλας αεροπλάνο που έφτασε το πρωί. Δεν φοβόμαστε. Λαμβάνουμε τα μέτρα μας, αλλά και στη Λιθουανία και στην Ελλάδα δεν είναι τεράστιο το πρόβλημα. Έκανα το τεστ μόλις έφτασα στο αεροδρόμιο. Δεν πονούσε, δεν ήταν κάτι δύσκολο. Ναι. Συμπλήρωσα από όλα χτες, όχι προχτές. Όλα τα λειτουργεί, σύστημα λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Εύκολη διαδικασία. Ναι, εύκολα. It's a very beautiful island. Είναι ένα πανέμορφο νησί. Έχει υπέροχες παραλίες και πολύ ωραίους ανθρώπους. Είναι η τέταρτη φορά που σας επισκέπτομαι. Δεν φοβάμαι τον κορονοϊό. Από τους 126 επιβάτες της πρώτης πτήσης στο αεροδρόμιο των Χανίων, σύμφωνα με πληροφορίες, οι 76 έκαναν την κράτησή τους τα τελευταία 3-24 ώρα. Γεγονός που καταδεικνύει το ρευστό μεν σκηνικό και τη θετική δε έκβαση εμπροκειμένου. Εκτός από την πτήση από Λιθουανία που άνοιξε την αυλαία, 8 ακόμη πτήσεις από Γερμανία, Ρουμανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Αυστρία και Δανία σηματοδοτούν το άνοιγμα του Δασκαλογιάννης και της τουριστικής περιόδου που αν και μικρή θα δώσει οξυγόνο στην τοπική οικονομία. Είμαστε εδώ και περιμένουμε να ξεκινήσει. Δειλά-δειλά, ευελπιστούμε στο τέλος να πάμε καλά. Εμείς ως κλάδος περιμένουμε πώς και πώς να έρθουν τα πρώτα αεροπλάνα. Δουλεύουμε με το αεροδρόμιο, δουλεύουμε με τους ξένους. Τα 275 καθημερινά δείγματα θα λαμβάνονται από υγειονομικό προσωπικό του πολεμικού ναυτικού με τη συνδρομή προσωπικού της ελληνικής αστυνομίας, της πυροσβεστικής, της Fraport και της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας.